Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στα 98,2 δισεκατομμύρια ευρώ σκαρφάλωσαν στο τέλος Αυγούστου, λήξη πρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς την εφορία από 97 δισεκατομμύρια στο τέλος Ιουλίου. Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκύπτει πως ο αριθμός των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές ανήλθε στα τέλη Αυγούστου σχεδόν σε 4 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων αρκετοί από αυτούς ζουν ήδη με μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης εναντίον τους, όπως κατασχέσεις εισοδημάτων και υπολείπων τραπεζικών λογαριασμών. Μπορεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προβλέπει πως η Ελλάδα δεν θα πετύχει το 2018 τον στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ και να εκτιμά ότι το πλεώνασμα θα κινηθεί στο 2,2% το επόμενο έτος. Ωστόσο, δεν ζητά να ληφθούν μέτρα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Το Ταμείο έχει ξεκαθαρίσει ήδη από τον Ιούλιο πως σε περίπτωση που η Ελλάδα εκπληρώσει πλήρως τις πολιτικές δεσμεύσεις της, τις μεταρρυθμίσεις δηλαδή, και επιτύχει τον δημοσιονομικό στόχο του Ταμείου για πλεώνασμα 2,2%, η πρόσβαση της Ελλάδος στις δόσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας θα συνεχιστεί. Την πιο φθηνή συσκευή εικονικής πραγματικότητας μέχρι σήμερα ανακοίνωσε ο Mark Zuckerberg, παρουσιάζοντας το Oculus Go, μια αυτόνομη συσκευή που δεν απαιτεί σύνδεση με υπολογιστή ή με smartphone για να λειτουργήσει. Η τιμή του θα ξεκινά από τα $199 και θα αρχίσει να πωλείται στις αρχές του 2018. Το Oculus Go χρησιμοποιεί εσωτερικές κάμερες, αισθητήρες και ειδικό λογισμικό για να καταγράφει τις σωματικές κινήσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε κινήσεις στους εικονικούς κόσμους που βλέπει ο χρήστης. Ο Zuckerberg δήλωσε ότι στόχος του είναι να φέρουμε 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους στην εικονική πραγματικότητα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνα και με 748,84 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,03%. Μικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.